Γεια σας Drago και Dragonίτσες, τι κάνετε, είμαι ο Drago και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο Rage. Λοιπόν, όσοι είδατε έχω κάνει ένα post για το 2K18, το 2K18, το μπασκετάκι το οποίο έχει βγει τώρα και μπορείς να πας, να παίξεις, να το πάρεις από το stream και να είσαι μια χαρά. Καθόμουν λοιπόν, γάζευα live stream και πορώθηκα λίγο, έλεγα δεν ξαναβάζω λέω πάλι το 2016 να παίξω και λίγο σε stream και τα λοιπά, να κάνω και scan my face. Να βάλω αυτήν εδώ τη γαμόφατσα τέλος πάντων που βλέπετε, να τη βάλω μέσα στο παιχνίδι, να βλέπετε κιόλας, να είναι ωραία, να περάσουμε καλά, να έχει πλάκα. Λοιπόν, και λέω, ας πάω, λέω, να κατεβάσω το application που υπάρχει, να το βάλω στο κινητό, για να πάω να κάνω scan, γιατί επιλέγεις μπροστινή πίσω κάμερα, το βάζεις, το τοποθετείς, το αναγνωρίζεις κτλ. Έσβησα λοιπόν κάποια προγράμματα από εδώ πέρα, έτσι, μερικά που είχε κάτι μέσα από το Samsung, τα έσβησα, να ελευθερώσω χώρο για να μπορέσω λοιπόν να βάλω, αφού λέω τώρα το έχω το κινητό κτλ, μετά από 2 χρόνια, ας το καταφέρω να το δοκιμάσω. Πάω λοιπόν, βάζω την εφαρμογή εδώ πέρα μέσα, το 2K18 που υπάρχει το application στο Play Store. Όλα ωραία, όλα καλά. Πας λοιπόν, σου λέει η εφαρμογή, scan your face. Οκ, πατάω scan your face, να κάνεις βέβαια login στο Steam account σου. Βεβαίως λέω να κάνω login στο Steam account. Το πατάω εκεί πέρα, σου ζητάει και τα λοιπά. Steam Guard, βάλε κωδικούς, βάλε αυτά. Βεβαίως. Πατάς, οκ. Αρχίζει λοιπόν και έχει 3 κουτάκια, τα διαβάζει και τα λοιπά. Και με το που φτάνει στο 3ο κουτάκι, σου λέει φιλαράκι, δεν έχεις το 2K18. Τι λες βρε μαλάκα που δεν έχω το 2K18. Ναι ρε, δεν το έχω. Έχω το 2K16 ρε. Και μέσα από το application που έχεις, εγώ θέλω να βάλω τη γαμόφατσά μου μέσα στο 2K16. Γιατί μου στερείς αυτό το δικαίωμα? Γιατί μου το στέλνεις αυτό το δικαίωμα? Και τι κάνουνε κιόλας? Τα προηγούμενα τα application εξαφανίζονται όλα. Σβήνονται. Σβήνονται όλα τα application. Για να μην έχεις πρόσβαση και να προχωράει 2018, λοιπόν, βάζεις το καινούργιο το application, αλλά δεν αναγνωρίζεις το Steam τα προηγούμενα. Εάν έχεις αγοράσει το 2015, εάν έχεις πάρει το 2016, εάν έχεις πάρει το 2017, δεν αναγνωρίζονται. Να πάτε να γαμηθείτε. Αναγνωρίζει το 2K18 το application μόνο το 2K18 game αν έχεις. Τα υπόλοιπα σε γράφει στα αρχίδια του. Κατάλαβες τι γίνεται? Και σου λέει φιλαράκι, εγώ θα σου βάλω το προσωπάκι σου μέσα μόνο άμα έχεις το 2K18. Τι λες ρε φιλαράκι, σοβαρά τώρα? Σοβαρά? Κοιτάξτε, λες, οκ, ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί, ψάχνω εφαρμογές, να βρω, μήπως το βρω κάπου το 2K16, το application που έχει από το Play Store, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορείς να βάλεις το πρόσωπό σου και αν δεν το έχεις κάνει λοιπόν 2 χρόνια πριν, τώρα δεν μπορείς να το κάνεις. Λες, ας προσπαθήσω, έχω και Intel, έχει ένα Real Essence, κάπως λέγεται τέλος πάντων, λέω ας το κατεβάσω 1,8 γίγα, ας πούμε, να το κατεβάσω. Με το που πάω λοιπόν να το κατεβάσω, δεν μπορείς φιλαράκι να κάνεις scan your face, γιατί δεν έχεις φυσικά κάμερα της Intel. Λες, εντάξει, οκ, δεν έχω, δεν μπορώ να το κάνω, δεν πειράζει, όλα καλά. Αλλά, δυστυχώς, με αυτά τα μυαλά που κουβαλάτε, δεν θα πάτε ποτέ μπροστά. Δηλαδή, βγάζει ένα application που το συγκεκριμένο application θα έπρεπε να αναγνωρίζει το οτιδήποτε έχω στο Steam μου σαν 2K κάτι, για να μπορώ, εφόσον μου δίνεις τη δυνατότητα του scan your face, να μου αφήσεις να μου επιτρέψεις να σκανάρω τη φάτσα μου και να τη βάλω ρε φίλε στο 16. Έχω το 16, το έχω, θέλω να παίξω εκεί πέρα, να βάλω το πρόσωπό μου, να κάνω το live μου, να το δουν και τα παιδιά, να έχει γέλιο κτλ. Να βάλω αυτό εδώ το πρόσωπο και να είμαι έτσι. Και έχεις λοιπόν το application, δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο game, ντροπή σας, ντροπή για αυτό που κάνατε. Αλλά έτσι βέβαια σπρώχνετε τον κόσμο, φιλαράκι δεν το αναγνωρίζω, να πας να πάρεις. Αλλιώς παίξε το 16 χωρίς να βάλεις το πρόσωπό σου. Και τι έγινε, σαν το τραγούδι. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Απαράδεκτη στο 2K. Απαράδεκτη για το που κάνατε με τα application και με το scan your face. Απαράδεκτη, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Αυτό έχω να πω μόνο. Αυτό. Συχτήρια.